Να διακόψουμε λίγο το top. Θέλω να διακόψουμε το top, γιατί ο κόσμος, ο λαός έχει επαναστατήσει. Πάρα πολλά μηνύματα. Πάρα πολλά μηνύματα για αυτή την υπερπαραγωγή πραγματικά του Ράδιο. Θέλω να έξω και αυτό το εκπληκτικό τηλεοπτικό σήμα που συνοδεύει αυτή την υπερπαραγωγή, που είναι αντάξιο της υπερπαραγωγής το σήμα. Turkey Serial. Tamam. Πάλι εδώ είσαι, μικρή. Μην με αφήνεις. Θα βρω δουλειά. Όλα τα ίδια λες. Σεχραζάτ, θα βρούμε λεφτά να πληρώσουμε το πετρέλαιο. Αλήθεια σου λέω. Και οι απεργίες θα τελειώσουν, θα δεις. Σταμάτα να ζεις την κοσμάρα σου. Οι απεργοί είπαν ότι θα κάνουν τα μούτρα της κυβέρνησης κρέας. Πιστεύεις ότι θα υποχωρήσουν έτσι απλά? Μη δίνεις σημασία σε δάφτους, Σεχραζάτ. Η οικονομία θα πάει καλύτερα. Δεν άκουσες τι είπε ο Παπακοσταντίνου? Να τον έχει ο Θεός καλά. Και όλη την κυβέρνηση. Αλήθεια, που θα ήταν η Ελλάδα αν δεν υπήρχε το Πασόκ? Παρέλαβαν καμένη γη και παρόλα αυτά πολεμούν να βγάλουν την Ελλάδα από την κρίση. Και τελικά όλοι μας θα πάρουμε σύνταξη. Είναι απίστευτο. Σε χραζάτο, ο Γιώργος ξέρει τι κάνει. Λεφτά όντως υπάρχουν. Και την αιρέωση που τη βάζεις. Δεν είναι μοναδική ευκαιρία να κλείσεις τα βιβλία της επιχείρησης σου πληρώνοντας 2 δεκάρες την εφορία. Ησύχασε το κεφάλι. Και το άλλο, που θα αυξήσει το ΦΠΑ στα σουβλάκια για να δυνατήσουν οι χοντροί. Για να γίνουν όλοι οι Έλληνες μοντέλα επιτέλους. Και εγώ είχα ζει, έτρεχα στις διαιτολόγους. Πού να ξέρα. Σε χραζάτ. Ναι, σε ευχαριστώ που μ' άκουσες και ψήφισες Πασό. Αλλιώς ακόμα τον Καραμαλή θα έχεις πρωθυπουργό. Σε χραζάτ. Ο Αντώνης Σαμαράς επέλεξε υποψήφιο περιφερειάρχη Αττικής. Ποιος είναι, πες μου. Δεν είναι παραδοσιακός δεξιός. Άφησε πίσω τα παραδοσιακά στελέχη της παράταξης και αποφάσισε να κατεβάσει τον Βασίλη Κικίλια. Γιατί? Τι συμφορά βρήκε το κόμμα? Να το πιούμε από την πρώτη Κυριακή. Πρέπει να το στηρίξουμε. Είναι επιλογή του Προέδρου. Πάνω λεθρία. Πάλι κλαις τα φιδούλα μου. Βρήσαν τον Παναγιώτη. Ψωμιάδης είναι ο άνθρωπός μας. Βγήκε ο Βελόπουλος να τον πειλαϊκιστεί. Αυτόν τον ήρωα που δίνει και το σοβρακό του για τη Μακεδονία. Αυτό το γνήσιο απόγονο του μεγάλου Αλεξάνδρου. Το συνεχιστή του Στέλιου Καζαντζίδη. Τι θέλεις πάλι? Άστα αυτά, πετρέλαιο έβαλες? Όχι. Και πότε θα βάλεις? Περιμένεις να πάει Δεκέμβρης και να δαγκώνουμε τα παπάρια μας? Έχεις ακούσει πόσο πήγε? Με τι να πληρώσω, μου λες? Να κάνεις τα γλυκά μάτια στον πετρελαιά. Είναι σαν το Κώστα Πρέκα. Και σε χαλάει ένα όμο. Ναι. Εντάξει, θα πάω να του την πέσω εγώ. Το έχω. Είσαι τόσο ανώμαλος. Παλιοψυχάκια. Χρειαζόμαστε θέρμανση. Σε χραζάτ. Ρωμιάρι. Σε χραζάτ.
Άσε με να φύγω, Αλμπάνι. Αλλά είμαι. Σε χραζά. Ήρθα μόλις το έμαθα. Μα χθες σε πήρα τηλέφωνο. Πού ήσουν, βρε ακαμάτι? Είχα πάει με κάτι φίλους για Τσίπουρο και η κατάσταση ξέφυγε. Ξύπνησα γυμνό στην πλατεία. Τι έχει αυτή? Στούκαρες ένα δέντρο. Μεγάλο ζώο. Ήμουν αφηρημένη. Εντάξει. Ναι, καλά. Μας τα είπαν κι άλλοι. Έχουμε δει τέτοια σούργια, αλλά ένα σωρό. Με συγχωρείτε. Πάνε να παίξω ζάρια. Εντάξει. Σε χρειαζά. Γιατί δεν έδωσες φακελάκι? Πρέπει να καταλάβεις ότι έχουμε πασόκ. Αυτά έχουν τελειώσει. Είναι αυτά που λες, μεθύστακα. Έφυγε η Ξενογιανακοπούλου, ήρθε ο Λομβέρδος. Κοίτα, ο άνθρωπος προσπαθεί. Δεν το βοηθάει κανένας. Ο Αβραμόπουλος γιατί τα κατάφερε και ήταν και πιο όμορφος. Σκανδιναβία μας είχε κάνει. Και ο Λομβέρδος είναι όμορφος. Σε χρειαζά. Πασόκ έχουμε. Όλα θα πάνε καλά. Αυτό είναι που φοβάμαι, δέκα σιδιάρι. Φάτε καλά, διότι σήμερα θα σας πάω στο παζάρι να σας πουλήσω. Τι θες? Σε χραζάτ. Λέγε. Θα μου φέρεις λίγο νερό? Έχω κορακιάσει. Σε παρακαλώ. Να κατέβεις να πάρεις. Σε χραζάτ βαριέμαι. Το καραμαλής να ήσουν. Σε χραζάτ. Το γεφύρι θα προχωρήσει. Είτε συμφωνήσουμε μαζί, είτε όχι. Έγινε. Να βρούμε πόσο θα πούμε ότι κοστίζει όλο το έργο. Άκου να δεις. Εμείς υπολογίζουμε γύρω στα 5 εκατομμύρια. Θα πούμε ότι συνολικά κάνει 8. Εγώ θα πάρω τα 2 και εσύ το 1. Καλό deal νομίζω. Από 9,5 ο καθένας ή αλλιώς φεύγω χορεύοντας κλακέτες. Θα βάλουμε βίντεο από το πάρτι στο hotel. Εκεί που είσαι ντυμένος Lady Gaga και φωνάζεις δίρτε με. Θα μου κάνετε τα 3-2. Έχω όλα τα κανάλια με το μέρος μου. Ακού εδώ, πράσινο φρουρέ. Τόσα χρόνια κάνουμε business με το Υπουργείο. Πριν από σένα. Το Πασόκ είναι εδώ για εσάς. Μπράβο, Λεβέντη μου. Σου έχω πει ποτέ ότι έχεις πολύ ωραίο σώμα και μελαγχολικά μάτια? Και εσύ έχεις πολύ ωραίο πρόσωπο. Μέσα στη γλύκα και την καλοσύνη. Έχω όπως σας. Θα φάμε τίποτα. Είμαστε τόση ώρα εδώ και κοιτιόμαστε. Έχει κολλήσει το στομάχι μου στην πλάτη. Θέλω να ανάψω ένα τσιγάρο, αλλά δεν μπορώ. Έτσι θα τη βγάλουμε? Ούτε μια τζούρα, ούτε ένα παφ, μια ρουφιξιά. Τι σου είναι όμως είναι αυτός? Τι θέλουν, μου λες? Να τα σπάσω όλα, να τα κάνω χωράφια εδώ μέσα. Αν δεν μυρίσουν λίγο τα ρούχα σου, αν δεν βρωμίσουν λίγο τα μαλλιά σου, είναι σαν να μην βγήκες καθόλου από το σπίτι. Τι θα πάρουν τα παιδιά? Μια δέρκα κοκορέτσι. Και μία για μένα. Έφτασε ή... Βγάλε τα ρούχα σου! Έχω όρεξη σήμερα να πάω γιοτάκι. Άσε με να πάω γιοτάκι, γιατί είμαι λάσπη. Άλλη δουλειά δεν έχετε να παίζετε με μένα. Θανάση, κάζε βρόνημα. Βρε ούρτε μωρό. Μα σ' αγαπάω, σ' αγαπάω. Άντε η νύφη. Σ' αγαπάω, Θανάση, σ' αγαπάω. Έλα. Κάθισε, Αστραχάν μου. Πώς σου φάνηκε η διακαναλική? Το καλύτερο πρόγραμμα. Καταπληκτική. Θα σκίσει, σου λέω. Βάει, βάει, βάει. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
Πες μου, Πασά μου, θα προτιμούσες να δείχνει το νησί? Το νησί? Σιγά το σύριαλ, το σοβαρό. Ναι, μωρέ, υπερεκτιμημένο. Σαν τη διακαναλική δεν έχει όμως. Έτσι, και προτείνω να δείχνουν κάθε Δευτέρα τη διακαναλική. Αχ, το χρυσό μου. Υπάρχει περίπτωση να το δείχνει Δευτέρα σε επανάληψη? Φοβερή ιδέα. Δεν χορταίνεται η διακαναλική. Βάλ το στην κλάβα σου. Μόνο η διακαναλική μπορεί να χτυπήσει το νησί. Είναι τόσο καλή. Φοβερό τηλεοπτικό πρόγραμμα. Μεγάλη τηλεθέαση. Πράσινοι ψεύτες. Μέπισες να τους ψηφίσω για να κόψουν τώρα και τα επιδόματά μας. Ο Γεωργάκης προσπαθεί. Αδιάσχεμα την ώρα που ψήφισα το καράφλα. Μα πρέπει να κάνουμε λιτότητα. Έχει δίκιο. Η χώρα χρωστά. Να τα πληρώσει ο παπά Κωνσταντίνου. Ο Γιαλάκιας ο Λούστρος. Να πληρώσουμε, γιατί αλλιώς θα μας καρφώσουν οι γείτονες. Δεν δίνω φράγκο. Να πληρώσει ο Παπαδέουσας. Αυτός και το συνάδι του. Σε χρειάζε. Πείτε μου, σας παρακαλώ, πείτε μου πώς πήγε η διακαναλική εχθές. Έπιασε νούμερα. Τι έκανες το 1544? Σους ηρέμησε. Καλά πήγε. Στο Μέγκα έπιασε 29%. Και στον Αντένα πόσο? Μόνο 9. Μα είχε δυνατόν. Το ίδιο δεν έδειχναν. Ένα περίεργο πράγμα. Μα μην αμφισβητείς. Τα μηχανάκια δεν κάνουν λάθος ποτέ. Ο Γιώργος έσκησε. Στο 1544 δεν τον πιάνει κανείς. Όλα καλά θα πάνε. Το Πασόκ μας αγαπάει. Έτσι δεν είναι, βρε? Ναι, ναι, μας αγαπάει. Όπως είπαμε, έτσι, θα πίνεις πολύ νερό για να μην πεινάς όλο το βράδυ. Και πότε θα φάμε? Δεν ξέρω ακόμα. Δεν έχουμε λεφτά. Να τρώμε συνέχεια καρπουζόφλουδες. Ούτε γουρούνια να ήμασταν. Πρέπει να κάνουμε λιτότητα. Μαμά, εγώ θέλω να φάω σουβλάκια. Ηρέμησε. Είδες τη διακαναλική? Η κυβέρνηση θα τα φτιάξει όλα. Άκου, θα τηγανίσω κάτι παλιά παπούτσια να φάμε. Εντάξει.